Στην μόδα της βραχυχρόνιας μίσθωσης τώρα, που όσο η τουριστική κίνηση αυξάνει, τόσο μεγαλύτερη εξάπλωση παρουσιάζει. Πλέον και στο πιο απομακρυσμένο νησί θα βρει κανείς διαθέσιμο κατάλημα, ενώ και οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Με τον τουρισμό κάθε χρόνο να αυξάνεται, οι Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων σπέβδουν να δράξουν την ευκαιρία. Αποτέλεσμα, Airbnb παντού, ακόμα και στα πιο μικρά νησιά της χώρας. Το Airbnb πρέπει να είναι στη Δονούσο γύρω στα 4-5 χρόνια, δεν είναι παραπάνω. Ίσως και λιγότερα. Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση του τουρισμού, που πράγματι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν επαρκούν, πολλοί οι οποίοι δεν κατοικούν στο νησί μόνιμα νοικιάζουν τα σπίτια τους με το σύστημα αυτό. Σίγουρα το Airbnb, γιατί είναι πιο οικονομικό και πολλές φορές είναι σε καλύτερο σημείο από ό,τι θα ήταν το ξενοδοχείο. Και στους λείψους όμως μπορεί κανείς να βρει από το πιο οικονομικό κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης μέχρι και σπίτι με 4 υπνοδωμάτια, με τις τιμές να κυμαίνονται από 60 έως 300 ευρώ τη βραδιά. Οι κλίνες που νοικιάζονται στο νησί είναι γύρω στις 1.200. Τα Airbnb είναι γύρω στα 80%. Ο Δήμος Λειψών, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια συστηματική προβολή του νησιού και έτσι μοιραία έχει συμπαρασύρει και την επισκεψιμότητα στις εφαρμογές. Ακόμα και μικρές περιοχές της Ελλάδας που μέχρι πρότινος δεν διέθεταν Airbnb, τα τελευταία χρόνια έχουν εγγραφεί στις πλατφόρμες, όπως αναφέρουν μεσίτες. Τη φετινή χρονιά βλέπουμε να εγγράφονται νέα κίνητρα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε μικρά νησιά πλησίων του νομού Αττικής και αποκτούν έντονη δυναμική, όπως το Αγκίστρι και η Έγινα. Ενώ το ευχάριστο γεγονός είναι ότι βλέπουμε ότι σε περιοχές που δεν υπήρχαν εγγεγραμμένα κίνητρα βραχυχρόνιας μίσθωσης, περιοχές όπως είναι η Ζάτουνα, η Βλαχένα και τα Λαγκάδια, μικρά χωριά του νομού Αρκαδίας πλέον αναδεικνύονται. Οι τιμές, ωστόσο, πολλές φορές προβληματίζουν. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που ξενοδοχεία είναι πιο οικονομικά από Airbnb. Και στο εξωτερικό ειδικά, δηλαδή παρατηρώ πολλές φορές ότι τα ξενοδοχεία συμφέρουν. Τώρα το Airbnb δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο οικοδεσπότης, πώς θα είναι ακριβώς το δωμάτιο. Πολλές φορές δεν βάζουν ακριβώς αυτό που διαθέτουν τέλος πάντων οι άνθρωποι. Η έκρηξη αφίξεων στη χώρα μας φέρνει και αύξηση στη ζήτηση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία διεθνούς πλατφόρμας, η ζήτηση για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου 2024 καταγράφει αύξηση 17% συνολικά σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση της ζήτησης για την Αθήνα την ίδια περίοδο, η οποία διαμορφώνεται στο 19%.